Εγώ είμαι αισιόδοξος γιατί οι δικές μας προτάσεις είναι ρεαλιστικές και ουσιαστικές και αναδεικνύουν πράγματι υπαρκτά κατά την άποψη της Συγκλήτου, την ομόφωνη άποψη της Συγκλήτου και φυσικά υπήρχαν και κάποιοι συνάδελφοι που έχουν ακόμα πιο ριζοσπαστικές απόψεις. Αναδεικνύουν λοιπόν ζητήματα τα οποία απαιτούν λύσεις για να προχωρήσει το συνολικό εγχείρημα. Πρέπει να σας πω ότι το ζήτημα αυτό συζητήθηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση της Συνόδου εκτενώς. Υπήρχαν τοποθετήσεις από τα διάφορα πανεπιστήμια που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία και το στοιχείο της ακαδημαϊκότητας και του προσωπικού αναδείχθηκε ως κυρίαρχο της όλης διαδικασίας. Από κοινού με τη θεώρηση ότι οι διαδικασίες αυτές πρέπει όσο γίνεται να είναι ενιαίες σε όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Πρέπει να ομολογήσω ότι η τελευταία απόφαση της Συγκλήτου, τεκμηριωμένη κατ' εμέν απολύτως, αποτέλεσε και ένα κείμενο. Δεν θα έλεγα κόκκινες γραμμές, δεν μου αρέσει ο όρος επακριβώς, αλλά θα έλεγα ένα κείμενο όριμο και αποφασιστικό για το πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό το τόσο σημαντικό εγχείρημα. Θέλουμε να πιστεύουμε και πιστεύουμε ότι πραγματικά η πολιτική ηγεσία και μετά τις αυριανές συναντήσεις θα δει αυτές τις ουσιαστικές και καλοπροαίρετες, θα έλεγα, επισημάνσεις μας για να διασφαλίσουμε τις καλύτερες προϋποθέσεις για την επίτευξη του στόχου που είναι ένας στόχος όχι μόνο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων αλλά γενικότερα της κοινωνίας μας.